Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη σημερινή μου τοποθέτηση θέλω να επικεντρωθώ στα όσα προβλέπονται στο σχέδιο νόμου για τους αγρότες. Ξεκινώντας, να θυμίσω ότι ο ΓΑ έχει εξαιρεθεί από τη ρύθμιση του νόμου 3863, γεγονός που θα σήμαινε ότι οι αγρότες δεν θα λάμβαναν βασική παροχή, αφού αυτή έβαινε μειούμενη σταδιακά ως το 2026, οπότε και θα καταργούνταν τελείως. Με το άρθρο 40 του παρόντος, οι ασφαλισμένοι που ασφαλίζονταν έως σήμερα στον κλάδο της κύριας ασφάλισης αγροτών, τον ΟΓΑ, από την 1η-1η του 2017 καταβάλουν ως εισφορά στον κλάδο της κύριας σύνταξης ποσοστό επί του εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο τους εισόδημα από την ασκούμενη γεωργική δραστηριότητα. Επειδή όμως το αγροτικό εισόδημα κατά μέσο όρο είναι πολύ κατώτερο του μέσου αστικού, γίνεται μια πάγια ρύθμιση ότι το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα για τους αγρότες θα είναι το ποσό που αναλογεί στο 70% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη και όχι στο 100% όπως ισχύει για τους υπόλοιπους αυτοαπασχολούμενους. Στην ίδια λογική βασίζεται και το ότι οι ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ θα έχουν μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο εναρμόνισής τους με τις υπόλοιπες εισφορές ως το 2022. Επίσης, όταν υπάρχει οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση που απασχολούνται ο ή σύζυγος ή και τα ενήλικα τέκνα, το φορολογητέο εισόδημα διαιρείται δια τα μέλη της εκμετάλλευσης και συνεπώς αντίστοιχα μειώνεται η ασφαλιστική εισφορά για κάθε μέλος. Όμως μια βασική ακόμα τομή είναι το τι νοείται σαν φορολογητέο εισόδημα για τους αγρότες που, όπως είπαμε, αποτελεί και τη βάση υπολογισμού των εισφορών. Και εδώ αναφερόμαστε στο άρθρο 114 και τι θα νοείται σαν κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα από το 1η-1η του 2016 και μετά για τους αγρότες. Έτσι, με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου αυτού, εξαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα και δεν νοούνται ως κέρδος για τους αγρότες και οι επιδοτήσεις του δεύτερου πυλώνα, αλλά και οι ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα πλην της βασικής. Η πράσινη ενίσχυση και οι συνδεδεμένες θεωρούνται ως φορολογητέο εισόδημα μόνο για το ποσό πάνω από τις 12.000 ευρώ. Εισάγεται επίσης για πρώτη φορά πραγματικό αφορολόγητο στο εισόδημα από τη δραστηριότητα πέρα από αυτό που υπάρχει στις επιδοτήσεις. Έτσι έρεται η αναγκαστική, να το πούμε έτσι, ανισότητα του αφορολόγητου στις επιδοτήσεις, όπου αυτοί που δεν λάμβαναν επιδότηση δεν τύχαναν αφορολόγητου. Το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ στις επιδοτήσεις εισήχθη από αυτή την κυβέρνηση πέρυσι τέτοια εποχή για να προστατεύσει τη φορολόγηση από το πρώτο ευρώ που προέβλεπε ο νόμος 4172 του 2013. Αρκεί να αναφέρω λοιπόν λίγα παραδείγματα για τη νέα κλίμακα φορολόγηση για τους αγρότες μας. Με βάση τα αγροτικά εισοδήματα που δηλώθηκαν το 2015 στις περσινές φορολογικές δηλώσεις, το 85% των αγροτών δήλωσαν αγροτικά εισοδήματα έως 5.000 ευρώ, χωρίς αυτά να επερλαμβάνονται οι επιδοτήσεις κάτω από τις 12.000 ευρώ που εξαιρέθηκαν με την ρύθμιση της κυρίας Βαλαβάνη. Επίσης, το 90% των αφημί που δήλωσαν αγροτικό εισόδημα δήλωσαν κάτω από 9.000 ευρώ. Και μόνο αυτό το στοιχείο, από αυτό το στοιχείο συνάγεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των αγροτών δήλωσαν εισόδημα κάτω από το σημερινό αφορολόγητο, από το αφορολόγητο που εισάγεται σήμερα. Για όσους από αυτούς λοιπόν που δήλωσαν αγροτικό εισόδημα κάτω από 5.000 ευρώ, οι ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές για τα έτη από 17, 18 έως 20, 22 και μετά θα βασιστούν στο εισόδημά τους και θα υπολογίζονται ως εξής. Για το 2017, 937 ευρώ. Για το 2018, 1092 ευρώ. Για το 2019, 1248 ευρώ και κλιμακώνεται μέχρι το 2022 και μετά που θα φτάσει στα 1338 ευρώ, είπαμε για εισοδήματα 5.000 ευρώ. Και για να είναι σωστή εικόνα στους συναδέλφους, αλλά και στον ελληνικό λαό, και να μην λαϊκίζουμε γιατί ο λαϊκισμός περισσεύει τούτες τις ημέρες, το 62% των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, με τον πάλιο με τον ισχύοντα νόμο, το 2017 θα πλήρωνε 1.096 ευρώ, ενώ με το δικό μας νόμο θα πληρώσει 1.092. Συνεπώς, και το 2017 αλλά και το 2018 οι εισφορές θα είναι μικρότερες. Και κάτι ακόμα.
Με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, το 83% ανήκουν πλέον σε αυτή την κατηγορία και όχι το 62% που σήμερα ανήκουν στην πολυπληθέστερη τρίτη κατηγορία. Εδώ όμως, κύριε συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να γυρίσω πίσω στο κοντινό παρελθόν, στο Νοέμβριο του 2014, όταν 17 βουλευτές της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας επιχείρησαν να περάσουν μία βουλευτική τροπολογία, κάτι παρόμοιο δηλαδή, για την εξαίρεση των κοινοτικών επιδοτήσεων και να εισαχθεί αφορολόγητο. Αυτή η τροπολογία δεν έγινε δεχτή από τον τότε Υπουργό, με την αιτιολογία της αδυναμίας εκτίμησης των επιπτώσεων. Αυτή την τροπολογία μαζί με το σχετικό τύπο της εποχής θα ήθελα να καταθέσω στα πρακτικά. Εμείς, συμφωνώντας και τότε με τους συναδέλφους, από πέρυσι θεσπίσαμε ήδη το αφορολόγητο των 12.000 στις επιδοτήσεις και με το άρθρο 114 του σημερινού νομοσχεδίου εντάσσουμε εξειδικεύσεις πάνω στο σημείο αυτό. Ελπίζω λοιπόν οι συνάδελφοι που είχαν υπογράψει τότε την τροπολογία να το ψηφίσουν. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις με βάση το άρθρο 114 για τους αγρότες της χώρας μας είναι από μόνες τους πολύ σημαντικές, αν και δεν συνάδουν με τις αντίστοιχες, αν και αυτές συνδυαστούν με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, το αίσθημα δικαίου που εισάγουμε για τους αγρότες της χώρας μας είναι πρόδειλο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι νομίζω προφανές ότι με το σχέδιο νόμου αυτού εξυπηρετείται ο στόχος της στήριξης της πρωτογενούς παραγωγής στη χώρα μας, που η κυβέρνηση επιδίωξε και επιδιώκει στο πλαίσιο της πραγματικής διαπραγμάτευσης και τους διαλόγους με τους παραγωγικούς φορείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και για το χρόνο, κύριε